Και σας χωρίτσα, καλώς ήρθατε στο κανάλι το Didymon Travel of Greece. Είμαι η Ειρήνη και σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να φτιάξουμε αυτό το υπέροχο σχέδιο για σάλι. Είναι ένα φανταστικό σχέδιο, πλέχεται από δύο μεριές, δηλαδή μισό από εδώ και το άλλο μισό είναι στην απέναντι μεριά. Όπως σας είπα, είναι ένα φανταστικό σχέδιο, όμορφο και πάρα πολύ εύκολο. Είναι ιδανικό για εσάς τις αρχάριες. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζουμε καθημερινά. Το χεράκι μου αρέσει για να τα αποθηκεύετε, να τα φτιάχνετε και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι πάντα να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Κορίτσα, όπως γνωρίζετε, και στο Ειρήνη Κροχέτ το κανάλι μου και στο κανάλι Beautiful Κροχέτ υπάρχουν ρυθμίσεις. Είναι το γρανάζι δίπλα στο βίντεο. Το ανοίγουμε και πάμε την ταχύτητα εκεί που θέλουμε. Και αν δυσκολευόμαστε, υπάρχουν και υπότιτλοι. Πάμε να το αρχίσουμε. Λοιπόν, κορίτσα, θα πάρετε το νήμα το οποίο δουλεύετε, από όποια εταιρεία δουλεύετε, και το αντίστοιχο βελονάκι που λέει πάνω το νήμα. Αν δυσκολεύεστε να διαλέξετε νήματα, υπάρχουν τα καταστήματα με νήματα τα οποία μπορεί να σας βοηθήσουν. Θα πάρετε την κλωστή σας και θα πάτε να κάνετε έναν κύκλο γύρω από το δάχτυλό σας, θα βάλετε το βελονάκι μέσα, θα τραβήξετε και θα κλείσετε με έναν κόμπο τον κύκλο. Και τώρα θα πάρετε κλωστή στο βελονάκι, πάντα λοξά το βάζω, ώστε να με διευκολύνει το ράμφος να περνάει μέσα από τη θηλιά, και πάω να κάνω 10 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5... Κορίτσα, εγώ έκανα 10 αλυσίδες, θα πάω στην πρώτη αλυσίδα, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα πάρω κλωστή και θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα βουβό. Στη συνέχεια θα κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή και θα μπω μέσα στην τρυπίτσα, θα κάνω ένα ποδαράκι, συνολικά μαζί με τις 3 μου αλυσίδες θα πρέπει να έχω 20 ποδαράκια. Εγώ έχω 2 φτιάξει, θα χρειαστώ να φτιάξω άλλα 18. Θα πάρει να κλωστεί μέσα στην τρυπίτσα, θα τραβάω και θα κλείνω πρώτη και δεύτερη θηλιά. Ως την ώρα έχω κάνει 19 ποδαράκια, θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω και το 20ο μου ποδαράκι. Βλέπετε, τελείωσα την πρώτη μου σειρά. Θα γυρίσω τώρα το πλεχτό μου και θα πάω να κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω από ένα ποδαράκι στα ποδαράκια. Συνολικά θα πρέπει να έχω 20 ποδαράκια, υπολογίζω ποδαράκι πάντα, κορίτσα, και την αλυσίδα. Παίρνω κλωστή και πατάω πάνω στα ποδαράκια, ώστε να σχηματίσω 20 ποδαράκια. Κορίτσα, στην ώρα έχω κάνει 19, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο τελευταίο ποδαράκι, ώστε να πάω να κάνω και το 20ο μου ποδαράκι. Πάω να κάνουμε την τρίτη σειρά, θα γυρίσουμε το πλεχτό μας και θα κάνουμε 4 αλυσίδες, 1, 3, 4, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω πάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα πάω στο επόμενο ποδαράκι, θα πατήσω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Αυτό, κορίτσα, θα το κάνουμε ένα λάξ, δηλαδή ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, πατώντας πάντα πάνω στα κάτω ποδαράκια. Κορίτσα, έχω κάνει μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι το τελευταίο, ώστε να κάνω ένα ποδαράκι. Βλέπετε τι έχουμε κάνει στην ώρα. Τώρα θα γυρίσω το πλεχτό μου και θα πάω να κάνω 13 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4. Έχω κάνει 13 αλυσίδες. Θα αφήσω αυτό μου εδώ, την τρυπίτσα, θα πάω στη δεύτερη. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Θα αφήσω αυτή την τρυπίτσα, θα πάω στην επόμενη. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5. Θα αφήσω αυτό την τρύπιτσα, πάω στην επόμενη. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άριχτο. 1, 2, 3, 4 και 1, 5. Αφήνω αυτή την τρύπιτσα, πάω στην επόμενη, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω με άριχτο. Συνεχίζω τώρα να πάω να κάνω 10 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Αφήνω αυτή την τρυπίτσα, πάω στην επόμενη, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω με άριχτο. Συνεχίζω να πάω να κάνω πάλι 10 αλυσίδες. 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Θα αφήσω αυτή την τρυπίτσα, θα πάω στην επόμενη, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άρρηκτο. 1, 2, 3, 4 και μία 5 αλυσίδες, αφήνω τη μία τρυπίτσα, πάω στην επόμενη, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω και τις δύο μου θηλιές με ένα άρρηκτο. 1, 2, 3, 4 και μία 5, αφήνω τη μία τρυπίτσα, πάω στην επόμενη, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, κλείνω με άρρηκτο. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Συγγνώμη. 1, 2, 3, 4, 5. Αφήνω αυτή την τρυπίτσα, πάω σε αυτήν. Κλείνω με άριχτο. Πάμε να κάνουμε τώρα 10 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Θα πάρω κλωστή και θα πάω εδώ πάνω στο ποδαράκι και θα πατήσω επάνω του ώστε να κάνω ένα ποδαράκι. Βλέπετε, θα γυρίσουμε τώρα το πλεκτό μας, θα πάμε να κάνουμε 1, 2, 3 αλυσίδες, θα πάρω κλωστή και μέσα εδώ στην τρυπίτσα θα πάω να κάνω άλλα 9 ποδαράκια. Μαζί με τις 3 μου αλυσίδες θα έχω 10 ποδαράκια. Έκανα το ένα ποδαράκι και θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω εγώ τα άλλα 8. Έχω κάνει ως την ώρα 9 ποδαράκια, θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω και το 10ο ποδαράκι. Τώρα, θα περάσω εδώ δίπλα που έχω τις 5 μου αλυσίδες, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω και τις 2 μου θηλιές με ένα άρρηκτο. 5 αλυσίδες, 2, 3, 4, 5. Θα πάω ακριβώς εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άρρηκτο. 5 αλυσίδες, 2, 3, 4, 5. Θα περάσω δίπλα εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άρρηκτο. Τώρα, θα πάρω κλωστή και σε αυτή εδώ την τρυπίτσα που έχω τις 10 μου αλυσίδες θα πάω να κάνω 10 ποδαράκια. 1, 2, κορίτσα, έκανα τα 10 μου ποδαράκια. Τώρα πρέπει να περάσω απέναντι εδώ, θα πάρω κλωστή και θα πάω και εκεί να κάνω 10 ποδαράκια. Τώρα, ό,τι κάναμε σε αυτή μας τη μεριά κορίτσα θα πρέπει να την κάνουμε από εδώ μέχρι εδώ που σας δίνω γνώμη το δάχτυλό μου να την ολοκληρώσουμε. Πάω εγώ να την ολοκληρώσω και θα σας πω μετά τη συνέχεια. Έχω κάνει στην ώρα 9 ποδαράκια, θα πάρω κλωστή και θα πάω να κάνω άλλο ένα και τότε θα έχω 10 ποδαράκια. Είδατε κορίτσα, ό,τι έκανα από τη μία μεριά το έκανα και από την αντίθετη. Τώρα θα γυρίσουμε το πλεκτό μας και θα πάω να κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή και θα πατήσω και θα κάνω από ένα ποδαράκι στα 10 ποδαράκια. Έχω κάνει 2, θα πάω να κάνω εγώ τα 8 και θα σας πω τη συνέχεια. Έκανα τα 10 ποδαράκια. Τώρα θα περάσω εδώ που έχω τις 5 μου αλυσίδες, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω και τις 2 μου θηλιές με ένα άρρηκτο. 5 αλυσίδες, 2, 3, 4, 5, θα περάσω απέναντι εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με άρρηκτο, θα πάρω κλωστή και θα πάω εδώ και θα κάνω ποδαράκια, 10, όσα έχω από την κάτω σειρά θα το κάνω και από την πάνω, έκανα ένα, πάω εγώ να κάνω και τα άλλα μου 8, τώρα έχω 2, θέλω να κάνω και τα 8 μου. Κορίτσα, έκανα τα 10 ποδαράκια. Τώρα, για να περάσω απέναντι, θα πάρω κλωστή και θα πατήσω πάνω στο ποδαράκι και θα κάνω και εκείνο ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή και στη συνέχεια θα πάω να γεμίσω όλα τα ποδαράκια, δηλαδή ό,τι κάνουμε από αυτή τη μεριά, το κάνουμε όπως σας είπα και στην αντίθετη. Κορίτσα, τελείωσα τη σειρά μου. Πάω να γυρίσω το πλεκτό μου και πάω να κάνουμε 4 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4. Θα πάρω κλωστή. Θα πάω στο διπλανό ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα πάω πάλι εδώ στο διπλανό και θα κάνω πάλι ένα ποδαράκι. Εναλλάξω κορίτσα, θα κάνουμε μία αλυσίδα, ένα ποδαράκι μέχρι να τελειώσουμε συνολικά τα 10 μας ποδαράκια. Κορίτσα, τώρα θα χρειαστεί να περάσουμε απέναντι. Εδώ πέρα δεν χρειάζεται να βάλω άριστο γιατί δεν το χρειάζομαι. Δηλαδή να πατήσω επάνω. Θα πάρω κλωστή, θα περάσω απέναντι εδώ, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω,
Θα κλείσω πρώτη και δεύτερη φυλιά, σχηματίζοντας ένα ποθαράκι, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και πάνω στο κάθε ποθαράκι θα πατήσω και θα κάνω ένα ποθαράκι μέχρι να κάνω τα 10 μου ποθαράκια. Έχω κάνει 2, θα πάω να κάνω εγώ τα 8 και θα σας πω τη συνέχεια. Λοιπόν, έκανα τα 10 μου ποδαράκια, ανάμεσά τους έχω κάνει και μία αλυσίδα. Τώρα, θα πρέπει να περάσω εδώ, σε αυτό το ποδαράκι. Μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και θα περάσω δίπλα εδώ. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι και με τον ίδιο τρόπο συνεχίζω μέχρι να τελειώσω τη σειρά μου. Δηλαδή, ό,τι κάνουμε από τη μία μεριά, είπαμε, θα το κάνουμε και από την άλλη. Κορίτσια, βλέπετε ως που έχουμε φτάσει το σχέδιό μας. Πάμε να συνεχίσουμε τώρα.